Το ΚΚΕ θα πρωτοστατήσει για να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας του ΚΕΘΕΑ, για να ενισχυθούν οι δομές και οι μονάδες σε όλη τη χώρα, για να υπάρξει υπαρκές μόνιμο προσωπικό και βεβαίως να ενισχυθεί από γενναία κρατική χρηματοδότηση που χρειάζεται αυτή την περίοδο. Να καταργηθεί εδώ και τώρα η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ουσιαστικά καταργεί το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ και διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο η εκάστοτε κυβέρνηση. Να αποσυρθεί πλήρως και οριστικά όλο αυτό το νέο πλέγμα, ο νέος κανονισμός λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ και όχι να αποσυρθεί όπως έκανε πρόσφατα η κυβέρνηση κάτω από τη Λαϊκή Πάλη μόνο για 2 μήνες. Σε αυτό τον αγώνα το ΚΚΕ μαζί με τους εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ, μαζί με τους συλλόγους γονέων του ΚΕΘΕΑ θα βρίσκεται μπροστά και στη Βουλή και στο δρόμο, στον καθημερινό αγώνα.